Ολοκληρώνοντας τέλος πάντων αυτή τη συζήτηση εκ μέρους του ΚΚΕ, σημειώνουμε τα εξής. Πρώτον, ότι οι συμβάσεις αυτές είναι συμβάσεις παραχώρησης ορυκτού πλούτου. Η παραχώρηση αυτή γίνονται για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των πολυεθνικών, για το κέρδος τους και όχι για να ικανοποιηθούν οι εγχώριες αλλά και λαϊκές ανάγκες. Έχουμε να κάνουμε με σκανδαλώδεις και ληστρικές συμβάσεις, οι οποίες είναι κομμένες και ραμμένες στις ανάγκες και στα μέτρα των πολυεθνικών. Η όποια κρατική παρέμβαση είναι απλά και μόνο στο να διενεργεί διαγωνισμούς και να μοιράζει οικόπεδα. Καμία άλλη παρέμβαση επί της ουσίας δεν υπάρχει κρατική, γιατί όλα είναι στην προαίρεση αυτών που έχουν παραχωρηθεί οι έρευνες και η εκμετάλλευση. Έτσι λοιπόν τόσο η έρευνα όσο και η εκμετάλλευση είναι στους ίδιους. Δεύτερον, ο έλεγχος του κράτους όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τυπικός. Είναι με βάση τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιες οι εταιρείες, όπως θέλουν να τα παρουσιάσουν αυτά, και άρα καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι δεν μπορεί να έχει γνώση ούτε να αποκτήσει τεχνογνωσία ή όποιος κρατικός μηχανισμός όσον αφορά την έρευνα και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Έτσι λοιπόν και η αξία και το τίμημα είναι άνθρακες ο θησαυρός, κύριε Υπουργέ. Γιατί ακριβώς μιλάμε για παραχώρηση κοιτασμάτων αγνώστης αξίας. Δεν έχει κανείς αποτιμήσει την αξία των κοιτασμάτων επιστημονικά, εφόσον υπάρχουν αυτά, ποια είναι, ένα. Δεύτερον, θα αποδεχτείτε ό,τι στοιχεία σας εμφανίσουν για την περιεκτικότητα ή μη και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Άρα δηλαδή η όποια διάθεση είναι στην καλή τους πρόθεση, στην καλή τους προαίρεση. Έτσι λοιπόν και από αυτή την άποψη. Και το τρίτο στοιχείο το οποίο εκδηλώνει ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός είναι ότι επί της ουσίας τι θα φορολογείται τον όποιο τζίρο έχουν από τη διάθεση μη επεξεργασμένο. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το ξέρετε και εσείς καλά, το ξέρουν και όλοι σε αυτήν εδώ την αίθουσα, για τις τριγωνικές συναλλαγές που γίνονται, για τις σχέσεις θυγατρικής, μητρικής και υπόλοιπες θυγατρικές, άρα το κατά πόσο θα κρύβουν και μπορούν να κρύβουν τα οικονομικά του στοιχεία. Τέταρτο στοιχείο έχουμε εκμετάλλευση, η όποια εκμετάλλευση των κοιτασμάτων θα είναι στη λογική της σπατάλης των υπαρχτών κοιτασμάτων, γιατί θα προσπαθήσουν να πάρουν αυτό το οποίο είναι το πλήρων κερδοφόρο κομμάτι. Άρα λοιπόν έχουμε σπατάλη πόρων. Και βέβαια το πέμπτο είναι οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Γιατί ακριβώς στις όποιες μελέτες δεν υπάρχει το ζήτημα της διαρροής και πώς αντιμετωπίζει τοξικών αποβλήτων, τι θα γίνει σε περίπτωση μεγάλης έκτασης ατυχήματος. Δεν έχουν γίνει μικροζωνικές μελέτες για το πού θα εγκατασταθούν και αν μπορούν να εγκατασταθούν με βάση το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Και ούτε βεβαίως η υπόθεση των απεμπλουτισμένων βοβών ουρανίων έχει ληφθεί υπόψη που είναι στο Ιόνιο. Έτσι λοιπόν αποτελεί παραμύθι κατά τη γνώμη μας ότι διασφαλίζονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με αυτές τις συμβάσεις. Είναι σαν να λέμε ότι βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, γιατί αν έτσι ήταν τα πράγματα τότε. Η Κύπρος που έχει ανακηρύξει και ΑΟΣ θα έπρεπε να την είχαν προστατεύσει οι Αμερικάνοι και οι Γάλλοι που έχουν και εκεί πλατφόρμες από τις τουρκικές παραβιάσεις της ΑΟΣ της Κύπρου με τα τουρκικά γεωτρύπανα και τις γεωτρύσεις που κάνανε οι Τούρκοι εκεί. Αντίθετα, οι συμβάσεις αυτές θα αποτελέσουν μαγνήτη. Τη χώρα μας θα μετατρέψουν σε μαγνήτη τη χώρα μας συγκρούσεων μέσα στο πλαίσιο των σφοδρότατων ανταγωνισμών που εξελίσσονται στα πλαίσια της Ανατολικής Μεσογείου. Και βέβαια αυτές οι συμβάσεις γίνονται στις συνθήκες απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιωτικοποίησης. Ως κόμμα, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Είμαστε υπέρ της αξιοποίησης κάθε πηγής ενέργειας. Κάθε πηγής ενέργειας, γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να αποτελέσουμε, δεν θέλουμε να γίνουμε πολιτικοί πλασιέδες επιμέρους επιχειρηματικών συμφερόντων. Ποιοι είναι με τη ΣΑΠΕ, ποιοι είναι με τα ορυκτά καύσιμα και ποιοι με τα υπόλοιπα. Και ότι το ζήτημα δεν είναι η πηγή ως πηγή, αλλά είναι πώς την αξιοποιείς και για ποιο σκοπό την αξιοποιείς. Και από αυτή την άποψη, σε συνθήκες καπιταλισμού, ο μόνος λόγος με τον οποίο την αξιοποιούν είναι για λογαριασμό του κέρδους και όχι για την προστασία του περιβάλλοντος. Και βλέπουμε πολύ καλά το τι έχει συμβεί με τις ανεμογεννήτριες στους ορεινούς όγκους της χώρας μας, την καταστροφή του περιβάλλοντος που υπάρχει εκεί, την αλλαγή του φυτικού και ζωικού βασιλείου στις περιοχές όπου έχουν εγκατασταθεί οι ανεμογεννήτρες. Και στο κάτω-κάτω, το 90% των ανεμογεννητριών που εγκαθίστανται στη χώρα μας προέρχονται από τρεις πολυεθνικές
που ουσιαστικά είναι και οι τρεις γαλλικών και γερμανικών συμφερόντων. Έτσι λοιπόν εμείς μιλάμε ότι στα πλαίσια της κοινωνικής ιδιοκτησίας μπορεί να αξιοποιηθεί το σύνολο των ενεργειακών πηγών της χώρας μας και ορυκτών και ανανεώσιμων και μικρών υδροελεκτρικών που δεν μιλάει κανείς κανένα άλλο κόμμα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει απεξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα, ευστάθεια στο σύστημα, επάρκεια για να υπάρχει φτηνή ηλεκτρική ενέργεια για τις λαϊκές ανάγκες αλλά και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Και από αυτή την άποψη η γραμμή του σήμερα είναι η γραμμή της σύγκρουσης. Απαντάμε και στον κύριο Πολάκη που έδωσε το ερώτημα αυτό. Είναι η γραμμή της σύγκρουσης και της ανατροπής αυτού του συστήματος και όχι του συμβιβασμού όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και στην ουσία της υπερέτησης του συστήματος και των επιχειρηματικών συμφερόντων. Ευχαριστώ πολύ κύριε.